Για πρώτη φορά η εκκλησία μετατρέπεται σε εμβολιαστικό κέντρο. Ο λόγος για την εκκλησία της Παναγίας Αρχανών με τον εφημέριο να στέλνει το δικό του μήνυμα για τον εμβολιασμό των πολιτών. Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα ότι σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση περνάει η ανθρωπότητα με τον κορονοϊό. Το μόνο όπλο που έχουμε είναι το εμβόλιο. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλούμε τους ανθρώπους, δεν εκβιάζουμε κανέναν να έρθει με το ζόρι. Προς Θεού σεβόμαστε τις απόψεις των ανθρώπων, αλλά παρακαλούμε να πιστούν, να έρθουν να εμβολιαστούν. Γίνεται συνεργασία με την 7η ΔΥΠΕ και με το Δήμο Αρχανών. Αξιέπαινε η ενέργεια του Παπαντρέα και παράδειγμα για την Αρχιεπισκοπή να το κάνει σε όλες τις εκκλησίες. Εδώ έχουν εμβολιαστεί σε μεγάλο ποσοστό, ξέρετε κάτι? Δεν γνωρίζω ακριβώς το ποσοστό, ξέρω ότι είναι και πολλοί εμβολιασμένοι, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλοί ανεμβολιαστοί. Και δείχνει, ας πούμε, το ότι θα δώσουμε μια ιδιαιτερότητα από τις Αρχάνες, ας πούμε, και το μήνυμα. Ότι, ας πούμε, πρέπει να γίνει αυτό, να αποφύγουμε όλο το λούκι αυτό. Οι Αρχάνες για άλλη μια φορά και προστάριο ο Παπαντρέας πρωτοπορήσαμε σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε πρωτοπόροι. Δείχνουμε τον πολιτισμό και την αξιοπρέπεια που έχουν οι Αρχάνες. Είναι πάρα πολύ καλή ενέργεια αυτή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το μόνο όπλο κατά της πανδημίας του κορονοϊού είναι ο εμβολιασμός, τόνισε ο εφημέριος, ο οποίος αναφέρθηκε στη διαδικασία του εμβολιασμού με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Θα είναι το κλιμάκιο εδώ από την 7η ΔΥΠΕ να εμβολιάζει. Μου έχουν δηλώσει μέχρι τώρα 200 άτομα, δηλώνουν και στο Δήμο. Τι πρέπει μέχρι την επόμενη Τρίτη να δηλώσουν και να κανονίσουν τι εμβόλια θα φέρουν. Τι μπορούν να φέρουν παραπάνω εμβόλια, γιατί αξιστεύονται μετά και αμαρτία τα πετάμε. Ούτε οι γέροι προσέχουν, ούτε οι νέοι προσέχουν. Είναι το καλό της εποχής που πάμε όλοι κουτουρού. Πώς θα συνετίσεις από τους ανθρώπους? Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Από ό,τι ξέρω είναι ελάχιστοι. Ναι. Αλλά τώρα θα πιστούν και αυτοί να έρθουν να το κάνουν το εμβόλιο. Τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, η οποία κάνει ήδη το γύρο της Ελλάδας, σχολίες αντιμότες, οι οποίοι παράλληλα εξέφρασαν τον προβληματισμό τους σε σχέση με τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού στο νησί μας. Φοβούνται οι άνθρωποι. Έχουν το φόβο. Αν δεν με ανησυχούσε, δεν θα κάνουμε τα εμβόλια. Και πιστεύω ότι πρέπει όλοι να το σκεφτούν έτσι, να κάνουν τα εμβόλια. Όταν έχουμε 4.000 κρούσματα την ημέρα, όταν έχουμε 30-40 θανάτους, νομίζω το χειμώνα θα είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Το μεγαλύτερο δώρο που μας δίνει ο Θεός είναι η ζωή και αυτή τη ζωή πρέπει να τη διατηρήσουμε με οποιαδήποτε όπλα μας προσφέρει η πολιτεία. Στο ερώτημα αν υπήρξαν αντιδράσεις για τη μετατροπή της Εκκλησίας σε εμβολιαστικό κέντρο, ο εφημέριος απάντησε. Ναι, ήδη σήμερα με πήραν 2 άτομα οι οποίοι είναι αντιεμβολιαστές. Μάλιστα, ένας μου ότι είναι πρόεδρος μιας χριστιανικής ένωσης, ο οποίος μου είπε ότι δεν πρέπει, λέει, να επιβιώνουμε τον ναό. Εγώ το κάνω διότι το Ευαγγέλιο λέει ότι πρέπει να φυλάσσουμε, να προστατεύουμε την υγεία μας, που σημαίνει ότι η Εκκλησία να είναι πνευματικός χώρος, αλλά διαφέρει για τον όλο άνθρωπο και για τα πνευματικά θέματα, αλλά και για τα σωματικά του προβλήματα.